Χθες πηγαίνοντας στην Γλυφάδα, πάθανε σοκ. Παραλίγο να τρακάρουμε. Ναι, είδαμε λοιπόν σε λεωφορείο, από την πίσω, στην πίσω πλευρά του, του λεωφορείου, τον πρωταγωνιστή του Μπάτσελο. Τον Βασιλάκο. Τον Βασιλάκο. Είναι φωτογραφία καθ' με το λουλουδάκι. Ναι. Λοιπόν, διαφημίζει ο Αλφα όσο μπορεί τον Μπάτσελο και βέβαια ήταν πολύ έξυπνο αυτό, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και μεγάλο, ξέρει, μεγάλη φωτογραφία. Τεράστιο, ναι, ναι, ναι. Διαφήμιση καταπληκτική για τον Μπάτσελο. Για να διαφημίσουν τι, την απόλυτη ξεφτύλα του θηλυκού. Την απόλυτη ξεφτύλα του θηλυκού ήταν. Άμα έχουν και τα κουμπάνε στη διαφήμιση, καλά κάνουν. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παιδί και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ένα πολύ ωραίο παιδί, γιατί να φτάσει στο σημείο να ψάχνει να βρει μια γυναίκα του άλλου του μισό σε ένα τηλεπαιχνίδι. Να πούμε βέβαια ότι ο Βασιλάκος είχε σχέση 3 χρόνια με μια κοπέλα η οποία ανήκει στο πρακτορείο Ace Models, είναι μοντέλο από τη Ρουμανία, η οποία ήταν κούκλα, λένε ότι χώρισε λίγο πριν μπει στο παιχνίδι. Εάν δεις αυτό το κορίτσι, δηλαδή θεωρώ ότι καμία κοπέλα από αυτές που έχει μπει δεν τη φτάνει. Είναι μια καρακουκλάρα που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος έχει απίστευτα γούστα στις γυναίκες, γιατί εντάξει και αυτός έχει την εμφάνιση την κατάλληλη. Και μας κάνει εντύπωση, δηλαδή χωρίζεις λίγο πριν το παιχνίδι μια κουκλάρα που είσαι 3 χρόνια μαζί, για να πας τι, να κάνεις σχέση με όποια κοπέλα τέλος πάντων περάσει από εκεί που θα σου κάνει το κλικ. Πάντως εγώ από τις 20 αυτές κοπέλες δεν έχω δει την κοπέλα που λες εσύ. Από τις 20 αυτές τις κοπέλες, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και 3 μόνο, δεν είναι παραπάνω. Ναι, αλλά δεν φτάνει καμία την ομορφιά της πρώην του. Φαντάσου. Ή εδώ κάτι δεν μας λένε σωστά. Ή μπορεί να έχει πολύ ωραία εξωτερική εμφάνιση, αλλά ήταν κάκιστη. Ήταν 3 χρόνια μαζί όμως. Ναι, 3 χρόνια. Πολλά λεπτά. Σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολο να κάτσει και τόσο καιρό μαζί, γιατί είναι σχετικά μικρό, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω την ηλικία του, αλλά. Πάντως η κοπέλα είναι μικρή. Πάντως για να χωρίσουν και τα λοιπά, πάνε να πει ότι κάπου διαφωνούσαν ριζικά και δεν παίζει ρόλο η εξωτερική εμφάνιση. Εάν όντως έχουν χωρίσει πραγματικά, πιστεύω ότι θα είναι το βασανιστήριο της κοπέλας να τον βλέπει εκεί πέρα μέσα. Ήδη υπάρχουν φήμες ότι το έχει βγάλει παραολή, ότι έχει πάει με 2. Επειδή μένει σε σπίτι μαζί του, ναι. Ότι έχει γευτεί πριν το γάμο 2 κοπέλες. Και μάλιστα θα φανεί, λέει, στα επόμενα επεισόδια ότι θα του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Ναι. Και οι 2 το ξέρουν βέβαια. Ότι έχει πάει και με τις 2. Α, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Όχι, μπορεί να το ξέρω. Εδώ το μάθαμε εμείς απ' έξω, εδώ μάθαμε από μέσα. Στην παραγωγή από πίσω το έχουν πει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για να το έχουν πει, πάνε να πει ότι κάτι έχουν δει. Πάντως λένε ότι στα επόμενα επεισόδια αυτή που θα φέρει τα μαλλιοτραβήγματα είναι η Αντζελίνα. Η 20χρονη Αντζελίνα Εκομόντερε που είναι από την Αλβανία. Ναι, τα μαύρα μαλλιά. Που είναι από την Αλβανία και θα κάνει. Είναι πολύ τσαμπουκαλού, λέμε. Και κάνει πολλές φασαρίες. Ενώ είναι τόσο γλυκό κορίτσι. Διεκδικεί. Θα φέρει την αναγκαστική. Όχι, φάνηκε από την αρχή. Από το πρώτο ψήφισμα. Ναι, εντάξει, ήταν αρκετά θεματάκι. Μεγάλο θέμα. Σου είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ σαν εξωτερική εμφάνιση, αλλά δεν κάνει αυτή ούτε για να μιλά μαζί τη. Όχι, όμω θα του φέρει νούμερα. Ναι. Πάντως θα έχει μαλλιοτραβήγματα, λένε. Θα πέσει και καβγά. Το θέμα ποιο είναι. Ό,τι μαλλιοτραύμα και να πέσει, είναι η απόλυτη ξεφύλα τη γυναίκα. Γιατί δεν μπορεί η κορίτσια να πούμε. Καθίστε τώρα, δηλαδή, μην τρέχουμε τελείω. 20 κορίτσια να διεκδικούν ένα μαντράχαλο εκεί πέρα μέσα. Και μάλιστα έχουν αρχίσει και συζητάνε σε πάρα πολλές εκπομπές σχετικά με το εάν πρέπει να είναι bachelor και αν αξίζει σαν bachelor ο συγκεκριμένος παίκτης. Τι εννοείς αν αξίζει? Και τα λεφτά και το background και τα λοιπά που υπάρχει. Α, εντάξει, αυτό δεν νομίζω. Ναι, δεν. Σαν εξωτερική εμφάνιση αξίζει πάντως πάρα πολύ, ναι, σίγουρα. Αξίζει. Αν και είναι λίγο, στα δικά μου γούστα είναι λίγο. Δεν ξέρω τώρα τι του έχουν κάνει μπότοξ, δεν έχει έκφραση στο πρόσωπο, δηλαδή είναι τα μάτια έτσι, έχει ωραίο χαμόγελο, αλλά για μικρό αγόρι είναι κάπως ανέκφραστος μου φαίνεται. Έχει ένα baby μπότοξ μάλλον. Το baby μπότοξ. Ναι, ναι, το μάθα και εγώ αυτό. Ναι. Πήγες και εσύ για baby μπότοξ και σε διώξαμε. Ναι, μου είσαι για μπότοξ, δεν φίλε. Είσαι λέει πουρέιτζερ μπότοξ. Τι να κάνεις. Πάντως το θέμα είναι ότι το Bachelor αυτή τη στιγμή το σπρώχνει ο Αλφα όπως μπορεί. Με διαφήμιση όπου μπορεί, ακόμα και στα λεωφορεία. Και το βασικότερο κομμάτι απ' όλα είναι εσείς κυρίες και κύριοι, μάλλον εσείς κυρίες μου. Όπως έλεγε και ο Blackman, κυρίες μου, σας αρέσει αυτό? Σας αρέσει αυτό που συμβαίνει? Σας αρέσει αυτό το θέαμα που βλέπετε? Πιστεύετε εσείς δηλαδή ότι πρέπει και αξίζει τον κόπο 20 κορίτσια να χτυπιούνται για έναν να είναι οποιοδήποτε, ο πιο δυνατός από όλους? Μα να χτυπιούνται? Εγωισμός δεν υπάρχει. Δηλαδή, ας πούμε, πόσο πιο μεγάλη ξεφτύλα ακόμα?
Ρωτάω, πόσο πιο μεγάλη ξεφτιλά. Πάντως στα social γίνεται ένας χαμός με Big Brother και Bachelor. Τα παιδιά έχουν αρχίσει, ας πούμε, χιουμοριστικά, γιατί ουσιαστικά και τα δύο χιουμοριστικά το έχουν πάρει. Γιατί και τον Bachelor και εγώ όταν το είδα και θα το ξαναδώ, το βλέπω σαν σιγοπή, σαν σύρια. Δηλαδή, α, τι ωραία, γελάμε. Δηλαδή, είναι ηθοποιίες όλα. Ο τρόπος που τον διεκδικούν. Ναι, αλλά ξέρεις, είναι φάση. Αυτό είναι χειρότερο το Big Brother. Δηλαδή, ναι, αν, εντάξει, ποιοτικά ναι, είναι χειρότερο το Big Brother. Γιατί στο Big Brother μέσα βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν άνετα. Ενώ εκεί πέρα μέσα αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, συγγνώμη, εάν υπήρχε μια γνωστή σου και διεκδικούσατε μαζί έναν άντρα, δεν θα δείξει άντε κορίτσι μου, πάρτε και φύγει από εδώ πέρα. Καλά, εννοείται. 20 μαζί. 20 μαζί. Μα δεν είναι απόλυτη ξεφτύλα. Αυτά τα χειμωριστικά που γίνανε πολύ, αυτά... γιατί θα μιλήσω εγώ μαζί του, όχι εγώ θα μιλήσω. Ναι, άλλη ξεφτύλα. Αυτά δεν γίνονται στην πραγματική ζωή. Δεν γίνονται στην πραγματική ζωή. Και εφόσον δεν γίνεται στην πραγματική ζωή αυτά τα πράγματα, σε αντίθεση με τον Big Brother που μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματική ζωή. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το χειρότερο reality αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση είναι το Bachelor. Και καλό θα είναι να μην παίρνουμε και τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον οι φίλοι μας να πηγαίνουμε εμείς ή κάποια γνωστή ή τον έχει καπαρώσει πρώτα μια άλλη, έχει προτεραιότητα. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Όχι, θα στον πάρω εγώ, όχι εγώ, όχι δικό μου είναι. Όχι, παιδάκι. Γιατί εγώ με πιο ωραία. Του παρατά και φεύγει. Του παρατά και φεύγει. Παίξει το παιχνίδι μόνο σα και αδειά. Δηλαδή να υπάρχει μια αξιοπρέπεια, ένα εγωισμό, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Αξιοπρέπεια και εγωισμό. Δηλαδή ζητάμε πολλά πράγματα. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Εσείς, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω τα σχόλιά σας. Σχολιάστε τώρα και περιμένουμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η δική σας άποψη. Βάσει των δικών σας, μέσα στα δικά σας σχόλια, θα κάνουμε το επόμενο θέμα για τον Bachelor και θα αναπτύξουμε τα δικά σας ερωτηματικά τα οποία έχετε και βέβαια, να σου πω την αλήθεια, μου σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, να μιλήσουμε και μία ψυχολόγο, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί όχι. Ναι, μας πήρε μερικά πράγματα γιατί, γιατί, γιατί αυτά τα κορίτσια, συγγνώμη τώρα, θα πάρει τη μία, αυτός θα φύγει, ας πούμε την παντρεύεται. Οι άλλες 19 από όπου γίνει international ξεφτυλοξεφτύλα από τη χιλόπιτα που θα έχουν φάει. Γιατί οι άλλες 19 έχουν φάει χιλόπιτα. Μετά στη ζωή έξω τι θα λέει. Θα πάει, υπάρχει... συγγνώμη, θα πάει μια κοπέλα τώρα η οποία είναι 20 τόσο χρονών να διεκδικήσει το άλλο της μισό μετά από 2 χρόνια και της λέει κάτσε ρε κουκλάρα μου. Πού να σε πάω τώρα στο σπίτι που σε βλέπανε μαζί με άλλες αντισάς. Δηλαδή είναι και η απόλυτη ξεφτυλά. Αλλά δεν έχουν τέτοια προβλήματα το... γιατί ας πούμε η Έλενα η τραγουδίστρια σου λέει θα κάνω όνομα και η θα μπουν βάση... μετά είμαι η Έλενα του Bachelor. Κατάλαβες που πάει. Η Μπάση κάνει την πλάκα της και είναι άλλη ιστορία, είναι του καλλιτεχνικού χώρου. Ναι. Αυτή έχει την πορεία της και δεν είναι και πιτσίρικα στο φινάλε. Μία 20χρονη που θα πάει να βρει ένα παιδάκι. Δεν είναι, 38 πάει... είναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, μία 20χρονη, 20 φεύγα που θα πάει να βρει ένα αγοράκι και θα πάει με το σπίτι του αγοριού και θα πει ο πατέρας του παιδιού. Έλα εδώ. Αυτή δεν είναι αυτή που ξεφτιλιζόταν και μαλλιοτραβιόταν με άλλους 19 μαζί για να πάρει αυτό το ποσό του Βασιλιάκο. Αυτό λοιπόν δεν είναι μια σφραγίδα. Μα θα τους πει ότι δεν το έκανα στην πραγματικότητα. Άσε μωρέ τώρα. Όλοι αυτό ρόλος. Δεν λένε ρόλος. Άσε τώρα μωρέ ρόλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η πραγματικότητα είναι αυτή που σου λέω εγώ. Πώς θα αντιμετωπίσουν αύριο στην πραγματική ζωή όλα αυτά που κάνουν μέσα και τα ξεφτυλίκια. Μα δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο να κάνουν όνομα, Θοδωρή, το έχεις πάρει χαμπάρι. Όταν έχουν περάσει όλες. Από ραντεβού στα τυφλά, από νόματζ, από. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε. Γιατί ο Bachelor δεν έχει δεν περάσει. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε. Πρόσεχε, μη σου βγει το όνομα. Ναι, ο Bachelor. Το έχω ακούσει. Έχει περάσει μέχρι και από εκπομπή που έλεγε φτιάξει το μόνο σου. Μωρά στο δηλαδή... Bachelor τώρα. Είναι και ο Bachelor είναι ένα το παίζει και γκόμενο. Οι άντρε μου και καλά, εγώ ένα 20 για τα πόδια μου και λιώνανε. Ναι, και το παίζει πρώτο μάγκα να πούμε. Οι άλλε τι κάνουν. Γι' αυτό πάντα μιλάω για το γυναικείο φίλο και δεν μιλάω για το αντρικό φίλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σου επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα. Φαντάσου μια κοπέλα μετά από ένα χρόνο να πάει να πούμε να την γνωρίσει ο δικό τη στου δικού του και να πούνε καλά αυτή. Μα γιατί τραβιόταν εδώ για τον άλλον. Δηλαδή, άμα δει κανένα ωραίο γκόμενο, θα με τραβήξει ούτω ή άλλω. Γιατί αισθήματα δεν υπάρχουν και τα κάνουν αυτά. Και μου πει πάλι ρόλο, θα βγω τα ρούχα μου έξω. Έλα που το χρόνο γιατί το εγώ αντίθετο, πρόσφε, αν είχα κόρη. Εντάξει, 20, άμα πάνε 20 μαλάκι. Υπάρχει στο εξωτερικό. Εντάξει, άμα πάνε 20 μαλάκι, 20 μαλάκι. Μετά θα φωνάζω πιο πολύ εγώ. Λοιπόν, εγώ πάντω αν είχα κόρη και μου έρχονταν. Αν είχα γιο και μου έφερνε μία τέτοια, θα τον έσφαζα στο γόνατο. Θα δούμε κάτι σε φαγητά. Ναι, μωρέ, γιατί τώρα δεν να σου πω, με αυτά που γίνονται πρόσεξε. Εννοεί μεταφορικά. Μεταφορικά εννοώ, ναι. Θα του έλεγα, αγόρι μου γλυκό, εμένα αυτή δεν μου κάνει. Ναι. Άμα θέλει να την πάρει πάρτι να κάνει τη ζωή σου, αλλά μακριά από μένα. Δηλαδή είναι ξεφτιλίκη. Άσε που. Ο δικό μου γιο δεν θα το έκανε αυτό ποτέ. Δεν θα το πήγαινε σε μια τέτοια ξεφτιλισμένη κατάσταση. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε, παιδιά, την απόλυτη ξεφτύλα. Εντάξει, η απόλυτη ξεφτύλα και επαναλαμβάνω, στην πραγματική ζωή τι θα κάνουν αυτά τα κορίτσια. Τι θα κάνουν, τι θα λένε.
στους συγγενείς των ανθρώπων που θα βρουν αύριο μεθαύριο για να φτιάξουν τη ζωή τους. Ότι εγώ ήταν ηθοποιία αυτό. Ναι, αλλά ηθοποιία, αλλά όταν πας στον μπακάλι δεν είναι αυτή που χτυπιόταν για να πάρει τον κόμενο. Έτσι θα πούνε. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, η απόλυτη ξεφτύλα του γυναικείου φίλου, κυρίες και κύριοι.